κλείσουμε την ενημέρωσή μας με την Πορτογαλία. Έχουμε εκλογές, πρόορες εκλογές στις 10 Μαρτίου, ναι, ναι, μετά την παραίτηση. Θυμάμαι τι έχει συμβεί, ναι, με τον Κώστα. Ναι. Παραιτήθηκε ο Αντώνιο Κώστα, ναι, διότι κάποια μέλη της κυβέρνησης τουλάχιστον φαίνεται να εμπλέκονται σε κάποιο σκάνδαλο, ναι, με την παραγωγή λιθίου στην Πορτογαλία. Το λίθιο είναι, λέγεται και λευκός χρυσός, έχει αρχίσει να αντικαθιστά το πετρέλαιο. Σωστά. Με όλες και τις γεωπολιτικές και, ναι, άλλου είδους παρενέργειες, τις οποίες έχει επιφέρει το πετρέλαιο στη διάρκεια της πολυετούς ιστορίας από την ανακάλυψή του και μετά. Ακούστηκε ότι λοιπόν ήταν άλλος Κώστα, ότι ήταν λάθος όνομα, ήταν συνωνυμία, θυμάσαι το τις πρώτες μέρες. Ναι, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δηλώνει ότι δεν εμπλέκεται, αυτό, ναι, θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Τουλάχιστον σε μία δημοσκόπηση φαίνεται να υπάρχει κάποιο πολιτικό κόστος για το κυβερνό σοσιαλιστικό κόμμα, ναι, τουλάχιστον δημοσκόπηση του Καθολικού Πανεπιστημίου που δόθηκε στη δημοσιότητα για λογαριασμό της εφημερίδας Πούμπλικο, ναι, βλέπει πρώτο κόμμα την κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία, είναι ένας συνασπισμός τριών κεντροδεξιών κομμάτων με μεγαλύτερο το σοσιαλδημοκρατικό, μην σας ξεγελάει ο τίτλος σοσιαλδημοκρατικό, είναι το παράδοξο της Πορτογαλίας, ανήκει στη δεξιά σφαίρα της πολιτικής, οι σοσιαλδημοκράτες Πορτογάλοι. Παίρνουν λοιπόν 32%, οι σοσιαλιστές που είναι το κυβερνών κόμμα 28%. Αυτό όμως το οποίο θα έλεγα ότι είναι το πιο ανησυχητικό στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι ότι υπάρχει και ακροδεξιό κόμμα, ΣΕΓΑ, αρκετά η ονομασία του, όπου ανεβαίνει τουλάχιστον σύμφωνα με τη δημοσκόπηση από 16% στο 19% και δεν αποκλείεται να είναι ρυθμιστής, με την έννοια ότι η διαφαινόμενη πλειοψηφία που φαίνεται να κερδίζει η κεντροδεξιά συμμαχία δεν αρκεί για να σχηματίσει κυβέρνηση στην Πορτογαλία και γενικότερα εντάσσεται σε αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που βλέπουμε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, ενίσχυση των ακροδεξιών δυνάμεων πλέον, ναι, με φιλοδοξία να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο σε όλες τις χώρες όπου μπορούν, είτε να μετάσχουν σε κυβερνήσεις συνασπισμού και γενικά να κάνουν πολύ αισθητή την παρουσία τους. Μάλιστα. Μωσή, ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Να είσαι καλά.